Σέγα τέσσα να είσαι, κόλκο που μενούβα κοντίνεται, και ζαμπράει, ναι και μόζα, δεν και ζνάει τη Μακεδόν στο γιάζε. Ακονέμα σκόλα τα ούτσατ ή τα πίσατ και ζαγίνει η Μακεδόν στο γιάζε. Η τόσα καταγοπράει η Γκάρσια. Η κόγα κλάβα να γκάρσκα τα τελεβίζια φόλκλορ τάκφι, κλάβα σάμω γκάρσκι πέσνη, νίκουγας Μακεδόνσκι πέσνη. Άκου κλάβατ ενώ μακεδόνσκο όρο, ακού κλάβατ σάμω τα είμα όρο. Ναι, σάμω, ναι πέστνατα. Τι τσόεξι μου βέλεις, γιάσκα σου Μακεδόνετς. Ναι, εσύ τι Μακεδόνετς. Τι είσαι Σλάβ, Σκοπιάνετς. Γλασκο, γιάσκα σου μου λερίντζ, ναι σου Σκοπιάνετς. Μακεδόνετς σου. Ναι, ρε, τσι τι είσαι ο Ντονέσενο του Οτάμου. Να κόει μέστο να τσέλ σφέτ, είμα να ρωτ, σω σε ρωτή να μέσω του, να τραζάμε, ή ναι μόλις τα σιβρά την άζωτ. Ναι, μ' ανοίγατε, σαν μου βόγκαρτσια. Ο Τσέλος λέτε, σύντε τα καβέλο. Ο Γκαρσία σε ένα πολλά πιθανό. Βλέπετε Μακεδόντα νέμα. Είμαι Μακεδόντσι. Κρέλα δε τρία στο στάρμα. Ξανέ, δεν μπορείς να κάνεις στραμώντας τα Γκαρσία. Σου λέει πως νάμα σαν Μακεδόνια. Τι του Μακεδόντσι, είμαι βέλη, τι τον ίστο. Κάνε ο Μακεδόντσι. Γεια σου, ξέρω πως όλο. Είμαι νόμου ναρών. Δεν είναι πως νάμα. Νέμα Μακεδόντσι. Κάνε με, σύντε χρυσό σαν μιας. Το τέμπα νάμενι, ο Τμόρες, ο Τνεύωτο. Unfortunately, many ethnic Macedonians born in Greece, like my grandfather, are no longer able to return to their native villages located in northern Greece if they call themselves Macedonians, or if they belong or are affiliated with any Macedonian organizations outside of Greece. Έτσι αισθάνομαι, έτσι θεωρούμε ότι είμαστε εθνική μειονότητα εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Και στο θέμα της γλώσσας, και στο θέμα της άνεσης συνολικά, της ύπαρξής μας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που ο κόσμος τράβηξε εδώ πέρα στις περιοχές μας. Από φυλακίσεις, από ιστορίες. Σκεφτώ από το Βοηθυλίου, που έλεγε 4 η μέρα που δεν επέστρεψε, να εισαχθεί η γλώσσα όπως εισάχθηκε στη σύγχυσα τα αγγλικά. Να δούμε εκεί πέρα πώς είναι αυτοί που ζητάνε να εισαχθεί η μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα, πώς είναι αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εθνικά μακεδονικά και ούτω καθεξής. Είναι πολύ απλά, η δημοκρατία δεν είναι. Αγαπητοί συμπολίτες μας, Νάσοι Μακεδόντσοι. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία πολιτική από πλευράς επισήμων αρχών για τη διάσωση της αυθεντικής μακεδονικής μας κουλτούρας και τη φροντίδα και την παραπέρα εξέλιξή της? Ζούμε πλέον σε μια Ευρώπη όπου η διαφορετικότητα είναι σεβαστή, όπου η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται πλούτος και όχι απειλή, όπου οι κυβερνήσεις επενδύουν στη διάσωση και στην ανάπτυξη ακόμα και των μικροτέρων πολιτισμικών ομάδων, είτε αυτές είναι εθνικές, είτε γλωσσικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Όλα τα ανεπτυγμένα κράτη δηλώνουν υπερήφανα για τις διάφορες κουλτούρες που υπάρχουν και δημιουργούν μέσα στην επικράτειά τους και η ανοχή τους προς κάτι το διαφορετικό διδάσκεται πλέον ως κάτι το πολύ θετικό στα σχολεία τους. Δυστυχώς, το ίδιο δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στην Ελλάδα που δεν αφήνει στιγμή ανεκμετάλλευτη για να διαλαλήσει παντού ότι είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, στην Ελλάδα η οποία έχει υπογράψει μέχρι σήμερα πλήθος συμφωνιών και συνθήκων σχετικά με την προστασία της διαφορετικότητας των μειονοτήτων των γλωσσών της κουλτούρας, σε αυτή την Ελλάδα οτιδήποτε διαφορετικό αποκτά άμεσα την ετικέτα του εθνικά επικίνδυνου, του ξενόφερτου, του προδοτικού, του καθοδηγούμενου από τις μεγάλες δυνάμεις, του κατάλοιπου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την κουλτούρα των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα. Επί δεκαετίες, τα τραγούδια μας, οι χοροί μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, η αρχιτεκτονική των σπιτιών μας και των εκκλησιών μας, οι παραδοσιακές μας στολές, τα πανηγύρια μας, ακόμη και τα μυρολόγια μας, αποτελούσαν και αποτελούν τον μαύρο λεκέ στην καθαρότητα και τη μοναδικότητα της ελληνικής κουλτούρας σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας του ελληνικού κράτους. Από τις αρχές του 20ου αιώνα απαγορεύτηκε η χρήση της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα και κατά συνέπεια απαγορεύτηκαν και τα τραγούδια μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Επί έναν ολόκληρο αιώνα και τις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι και σήμερα,
είμαστε ίσως οι μοναδικοί άνθρωποι στη γη, οι οποίοι, αν και έχουν εκατοντάδες χορούς, δεν έχουν επισήμως τραγούδια. Είμαστε ίσως οι μοναδικοί που χορεύουμε σαν τις αρκούδες, μόνο με μουσική. Όπως λέει μια παλιά μακεδόνικη φράση, «Σόνι σφύρατ, το αίγραμε». Όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι ανά τον κόσμο, όταν δίνουν παραστάσεις, χορεύουν και τραγουδούν. Εκτός από τους δικούς μας συλλόγους, οι οποίοι μόνο χορεύουν για να μην θυμώσουν τις ελληνικές αρχές, για να αποδείξουν το πόσο πιστοί είναι στις οδηγίες του κράτους και πόσο μεγάλο είναι το εθνικό τους φρόνημα. Και όλα αυτά στον 20ο αιώνα. Όλοι οι χοροί μας απέκτησαν ελληνικότερα ονόματα και σε πολλές περιπτώσεις ελληνικούς στίχους. Το Πουστσένο έγινε λιτός. Το Έλενο Μόμε έγινε κόρη Ελένη. Το Βέτερ Ποντουινάλο έγινε φύσηξε αεράκι. Το Σύρι Σύρι έγινε Σύρε Σύρε. Τα πίντσι μας αντικαταστάθηκαν από τα ελληνικότατα τσαρούχια με τη φούντα. Πολλά από τα χορευτικά μας υποχρεώθηκαν να φορούν τη στολή του Παύλου Μελά. Με πιέσεις εισάχθηκαν στο χορευτικό πρόγραμμα των συλλόγων χοροί που ουδεμία σχέση έχουν με τη μακεδονική μας κουλτούρα. Τραγούδι, θέατρο ή αναπαράσταση παλαιών εθήμων στη μακεδονική γλώσσα? Ούτε λόγος να γίνεται. Ακόμα και τώρα τελευταία, που οι Μακεδόνες πήραν λίγο θάρρος και άρχισαν να τραγουδούν στα πανηγύρια τους, και όχι αυτό λόγω του ότι το επέτρεψαν οι ελληνικές αρχές, αλλά επειδή με ενέργειές του το Ουράνιο Τόξο, λόγω των δραστηριοτήτων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πίεσε πάνω στο θέμα αυτό, ακόμα και τώρα η κουλτούρα μας και τα λίγα τραγούδια που ακούγονται κατά καιρούς παρουσιάζονται από την επίσημη Ελλάδα ως κατάλοιπα της βουλγαρικής κατοχής, ως επιδράσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων, ως προπαγάνδα ξένων κέντρων ή και ως ελληνικότατα, αλλά με μικρή σλαβική επίδραση. Οτιδήποτε εκτός μακεδονικό. Βέβαια, μεγάλες πιέσεις με σκοπό τον αφανισμό εκτός των τραγουδιών μας και των εθήμων μας δέχτηκαν και δέχονται και οι αρχιτεκτονικές μας ιδιαιτερότητες. Όλα τα νεκροταφεία που είχαν τάφους και μνήματα με μακεδονικές επιγραφές καταστράφηκαν, όλες οι μακεδονικές επιγραφές σε εκκλησίες καλύφθηκαν με νέο σοβά και εικόνες και σε πολλές περιπτώσεις γκρεμίστηκαν ολόκληροι ναοί μόνο και μόνο επειδή το στυλ της οικοδόμησής τους δεν τέριαζε στο ελληνικό. Παράδειγμα, ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αμίντο, όπου τη δεκαετία του 60 γκρεμίστηκε από μια ντουζίνα τάγκς με τη δικαιολογία ότι είναι έτοιμος να πέσει. Έτοιμος να πέσει δεν ήταν καθόλου, αφού πολλά τάγκς επί ώρες δεν μπορούσαν να το κατεδαφίσουν. Το μόνο που ενοχλούσε ήταν η μακεδονική του αρχιτεκτονική. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αμέτρητα. Οι μεθόδοι οι οποίοι ακολουθούνται σήμερα από τις ελληνικές αρχές δεν διαφέρουν κατά πολύ από τις παλαιότερες, είναι όμως περισσότερο εξειδικευμένες. Πλέον δεν απαγορεύονται ανοιχτά οι διάφορες μακεδονικές εκδηλώσεις και κινήσεις, αλλά πάβουν να χρηματοδοτούνται αυτές που θα παρουσιάσουν μακεδονικό πρόσωπο. Απειλούνται αυτοί που θα τολμήσουν να δηλώσουν τη διαφορετικότητα της κουλτούρας τους, είτε με διώξιμο από τη δουλειά τους, είτε με μελλοντικά προβλήματα των παιδιών τους, είτε με άλλους τρόπους. Επίσης, δεν παρουσιάζονται εκδηλώσεις με μακεδονικά στοιχεία από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και αν αυτό κάποτε συμβεί, γίνεται με παρουσίαση μερικών και όχι όλων των στοιχείων. Παράδειγμα, ελληνοποιημένα ονόματα χωρών, έλλειψη τραγουδιού, άλλες εκδηλώσεις. Πολλά από τα ήθη και τα έθιμά μας, για τα οποία υπήρχαν για αιώνες τώρα, εξαφανίστηκαν κάτω από τις πιέσεις και μεθόδους δημιουργημένες για το σκοπό αυτό. Κανένα από τα παιδιά μας πλέον δεν τραγουδά το Κόλτα Μπάμπο, το Σούρβα Μπάμπο, το Λαζαρίτσα, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τις ελληνικές τους εκδοχές. Αυτά και πολλά άλλα δεινά επέμενε και υπομένει η μακεδονική μας κουλτούρα, η τόσο κυνηγημένη και αμαυρωμένη. Για τους λόγους αυτούς, το Ουράνιο Τόξο δεν έπαψε και δεν θα πάψει να αγωνίζεται για τη διάσωση και την αναγέννηση της μακεδονικής μας κουλτούρας και πολιτισμού. Μέσω των ενεργειών μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου είμαστε μέλη σε πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις, μέσω των προσπαθειών μας για την απομάκρυση του φόβου από τις καρδιές των Μακεδόνων στην Ελλάδα, μέσω των αγώνων μας για μια καλύτερη και δημοκρατικότερη Ελλάδα, προσπαθούμε να διασώσουμε τα λίγα έστω στοιχεία της κουλτούρας μας που έχουν απομείνει και να αναγεννήσουμε αυτά που αφανίστηκαν ή καταστράφηκαν.